Φτάσαμε. Και φτάσαμε στην κυρία Φραγκάκη. Στην Συνερωτά... Πάμε στα πιο σοβαρά. Λοιπόν, στην ερωτάζουσα, κυρία Φραγκάκη. Είχαμε μια επιτυχία όμω, κυρία Φραγκάκη. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε. Θα Είχαμε μια κοπέλα που θα έχει σπίτι τα ναι. Χριστούγεννα. Είναι Με μεγάλη προσπάθεια και μπράβο και σε εσά. Μπράβο σα βοήθησαν. Ε, πολλού μήνε, πάρα πολλού μήνε. Ε, μόνοι μου δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα, το λέω ξεκάθαρα, αν δεν υπήρχε όλο αυτό ο κόσμο ο οποίο έδειξε τόσο μεγάλη αγάπη στη Διονυσία. Είναι η αθλήτρια που είχαμε πει. Η ε, η κοπέλα το, το έχει αναπηρία. Είναι, 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 ναι. ε, είναι μια διακεκριμένη αθλήτρια της χώρας μας. Πριν από έξι μήνες... Με ένα πρέθηκε... σπίτι, ένα φτωχό σπίτι στην Ελευσίνα. Ένα φτωχό σπίτι να το στην πούμε. Ελευσίνα, λοιπόν. ε, η κοπέλα θα έχανε το σπίτι της. Ήρθε η οικογένεια πριν από έξι μήνες και μου ζήτησαν τη βοήθεια αφού είχε χαθεί το σπίτι στον πληστηριασμό. Ήταν η φάση της έξωσης, όπου θα έπρεπε να παραδώσουν άμεσα το σπίτι και να βρουν ένα σπίτι με τις προδιαγραφές που έχει ένα σπίτι για κάποιο άτομο. Άτομο με αναπηρία. Ε, ήταν πολύ δύσκολο να βρουν άνθρωποι του μεροκάματου. Ε, η κοπέλα παίρνει ένα πολύ χαμηλό επίδομα, αυτή τη στιγμή, λόγω τη παθήσεώ τη. Ε, κόσμο έινε... εκεί, θυμάμαι. Εκεί πάρα Για να κόσμος. τα λέμε Όταν όλα, έξο. το πάμε πολύ δυναμικά. το πάμε πρωτοστάτησε, πρωτοστάτησε έξω από το σπίτι με μια τεράστια κινητοποίηση. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα να συμβαίνει πουθενά. Μπράβο, και σε μια συγκεκριμένη μπράβο. γειτονιά, στην Ελευσίνα, όπου βρέθηκε χιλιάδε κόσμο από κάτω να για να μην χάσει το σπίτι η κοπέλα. Τελικά και να πούμε ότι βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό και η Σοφία Ιζαχαράκη η υπουργό. Μπράβο στην κυρία υπουργό η οποία, την στην υπουργό, η οποία ε, με την ευαισθητοποίηση που έχει την ευαισθησία που έχει σε αυτά τα ζητήματα ε, για τα άτομα με αναπηρία βρήκε έναν χορηγό ο οποίος ο χορηγός αυτός έδωσε 118.000 ευρώ αφού βεβαίως έκανε πίσω ο νέος ιδιοκτήτης ο οποίος είπε ότι εγώ θα πουλήσω πίσω στην οικογένεια, πίσω στην ε, το Διονυσία το σπίτι. Βρέθηκε λοιπόν το ποσό της δωρεάς, κάναμε τα συμβόλαια. Αυτή τη στιγμή η Διονυσία αγόρασε το σπίτι της χάρη στο ποσό που δόθηκε από τον, άνθρωπο από τον αυτό. συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει μία... Μεγάλη εταιρεία, είναι γνωστή εταιρεία Onex. Όλοι... η Onyx είναι, η εταιρεία, η Onyx. όχι να το πούμε. Ναι, γιατί. Το πούμε, να γιατί έτοι, το η εταιρεία Onex, βοηθάει. Μπράβο στον ιδιοκτήτη, πολύ καλή το ιδιοκτήτη. Πολύ καλή πράξη, γιατί δεν το πούμε, δεν κατάλαβα. Ο κύριο Ξενόκοστα. Μπράβο κύριε Ξενόκοστα. Μπράβο κύριε Ξενόκοστα. Τα λεφτά. Τι βεβαίω αυτά θα πρέπει να τα λέμε. Διότι όταν υπάρχουν τέτοιοι δωρητέ οι οποίοι βοηθούν και άνθρωποι όπω η Διονυσία που έχουν τόσο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Δεν μιλάμε για ένα στρατηγικά κακοπληρωτή. Μιλάμε για μια οικογένεια με φτωχή οικογένεια, μια Με οικογένεια, παιδί με αναπηρία κτλ. Που παρόλα Έλα. αυτά έχει καταφέρει να είναι και πρωταθλήτρια, με πρωταθλήτρια στο άθλημά τη, στον Πότσια, και έχει φέρει τόσα βραβεία και διακρίσει για την Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν αυτή η κοπέλα να κάνει Χριστούγεννα στο σπίτι τη. Πήρε το πίσω το σπίτι τη. Το μόνο που θα πρέπει να διορθωθεί και πρέπει να το πούμε και να βοηθήσουμε από την εκπομπή, γιατί εσεί βοηθήσατε, να. και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Όταν κάτι βγαίνει στον αέρα και μαθαίνει ο κόσμο, ευαισθητοποιείται και βοηθά. Τι χρειάζεται. Εδώ λοιπόν, επειδή έγινε δωρεά. Έχ, τη έχει επιβληθεί ένα φόρο που είναι το 40% του ποσού, δηλαδή μιλάμε δηλαδή. για 47.000 ευρώ. Πού θα βρείτε 47.000 Γι' αυτό πρέπει κάτι να γίνει αυτή τη στιγμή, διότι η κοπέλα πήρε με το σπίτι τη. Έχει χρεωθεί όμω λόγω τη δωρεά, είναι 47.000, τι οποίε θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Φαντάζομαι να... να... υπάρξει μια φορολογική φόρμουλα, να απευθύνουμε κι εμεί μια έκθεση. Έχουμε έκκληση. μιλήσει και με τον κύριο Δήμα που θεωρώ. <σοφεί> φαντάζομαι <σοφεί> όπω η, η κυρία Δήμας Ζαχαράκη λειτουργήσε έτσι, ο κύριο Δήμα τώρα φαντάζομαι τώρα θα κάνουν ό,τι μπορούν. Να κάνει αυτό που μπορεί, διότι είναι ξεκάθαρο ότι η κοπέλα δεν, δεν μπορεί να καταβάλει αυτό το ποσό. Είναι μια φτωχή οικογένεια. Έτσι κι αλλιώ, όλο αυτό έγινε για να βοηθηθεί να μην μείνει στο δρόμο. Ω εκ τούτου, θα πρέπει κάτι να γίνει και με το, το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι θα υπάρξει ευαισθησία. Το και πιστεύω όχι, νομίζω, και εδώ για είμαστε νεαροί. Εγώ πιστεύω ότι επειδή θα υπάρξουν και άλλε περιπτώσει. Είναι η πρώτη περίπτωση αυτή τη στιγμή. Αυτό αυτή που είπε να υπάρχει μια φόρμουλα για τέτοιε περιπτώσει. Σε τέτοιε περιπτώσει όπου δίνονται δωρεέ για να μπορέσει κάποιο να πάρει πίσω το σπίτι του που το έχει χάσει στον πλήρωμα θα πρέπει αυτό ο φόρο να μην υφίσταται, ναι, διότι γιατί... είναι για πολύ συγκεκριμένο Α, λόγο. δεν μπορεί να το δώσει τώρα. Δεν μπορεί να το δώσει. Λοιπόν.